προσπαθώντας να ξεκαθαρίσω κάποια πραγματάκια, πέφτω πάνω σε ήδη ξεκαθαρισμένα. Οπότε, να σου πω κάτι που με απασχολεί και με ενοχλεί πάρα πολύ. Το ότι μπερδεύουμε το είμαι με το έχω και με το κάνω. Δηλαδή, μπερδεύουμε την ταυτότητα με τη δραστηριότητα και την ιδιότητα. Είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Για παράδειγμα, έχω μοιοπία, έχω μακρύ μαλλί, έχω ποδήλατο, έχω γυναίκα και παιδιά, θα μπορούσα να είχα, και έχω λίγη μελανίνη στο δέρμα μου. Αυτό πάρα πολύ συχνά το λέμε, είμαι μύωπας, είμαι μακριμάλης, μπορώ να πω είμαι ποδηλάτης, μπορώ να πω είμαι σύζυγος και γονέας και είμαι άσπρος. Ωραία. Αυτά όλα τα είμαι είναι ιδιότητές μου. Είναι πράγματα στο σώμα μου που μου ανήκουν και τέλος πάντων εγώ τα λέω ιδιότητες. Επίσης κάνω κάποια πράγματα. Μπορεί να σπουδάζω, μπορεί να δουλεύω, να ανεβάζω βίντεο στο YouTube και να κάνω το stop. Αυτό πολλοί κόσμος το μεταφράζει ως είμαι φοιτητής, είμαι επαγγελματίας, είμαι YouTuber ή vlogger και είμαι hitchhiker. Yay! Προσωπικά, παρότι είναι πολύ δύσκολο γιατί το έχουμε συνηθίσει, αποφεύγω να χρησιμοποιώ το είμαι σε ιδιότητές μου και σε δραστηριότητές μου. Το πραγματικό για μένα είμαι αφορά την ταυτότητά μου και να σου πω την αλήθεια, δεν έχω στο νου μου κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο από ότι είμαι ένα πρωτεύον θηλαστικό και ένας άνθρωπος. Όλα τα υπόλοιπα είναι κομμάτια της ζωής μου και ωραία, αν θέλω ένα πιο συγκεκριμένο ορισμό για το τι είμαι πραγματικά, είμαι όλα αυτά και τίποτα λιγότερο από όσα κάνω και από όσα σκέφτομαι μαζεμένα και φυσικά κομμάτια ανθρώπων δικών μου και σχέσεων. Αυτό είμαι. Δεν είμαι ένας ποδηλάτης, κάνω ποδήλατο. Δεν είμαι ένας άσπρος, έχω λίγη μελανίνη στο δέρμα μου. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί δυστυχώς αφήνουμε μεμονωμένες πράξεις, συμπεριφορές και ιδιότητες να μας γίνονται ταυτότητες και να μας χαρακτηρίζουν. Εγώ είμαι εργοτέλης και εσύ είσαι άλλη ομάδα και αυτός εκεί είναι μαύρος. Είναι μαύρος. Και βασικά δεν ξέρω τίποτα άλλο για αυτόν, αλλά δεν χρειάζεται γιατί ξέρω τι είναι, βρε. Είναι μαύρος. Είναι ένας μαύρος. Μου αρκεί, διότι εγώ είμαι άσπρος. Ξαφνικά παίρνει το ρόλο του άσπρου. Και κάπου διάβασα ότι οι επιστήμονες απέδειξαν ότι ο Θεός έκοψε από τους μαύρους μυαλό και τους το έδωσε σε μύες. Οπότε αυτός που είναι μαύρος είναι και λίγο χαζούλης. Γενικά είναι υπάνθρωπος. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε. Τι είμαστε? Είμαστε όλα όσα κάνουμε. Είμαστε ανθρώποι. Ωραία. Δεν είμαστε τίποτα μεμονωμένο πέρα από τη χρήση της λέξης. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όλα αυτά τα είμαστε, είμαι αυτό, είμαι εκείνο, που μας ταμπελώνουνε, είναι απλά πράγματα που κάνουμε και πράγματα που έχουμε σαν ιδιότητες. Δεν είναι η ταυτότητά μας.